Μας πει για το διπλωματικό πυρετό που συνεχώς αυξάνεται, συνεχώς ανεβαίνει, Βαγγέλη. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ο διπλωματικός πυρετός αυτός που, όπως είπες και εσύ, Παναγιώτη, αυξάνεται συνεχώς μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, με βάση τα δεδομένα που κάθε φορά έχει η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική διπλωματία. Αυτή την ώρα θέλω να σου πω ότι εξελίσσεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το δεύτερο επίπεδο είναι από την πλευρά της Αμερικής. Η Αμερική παρακολουθεί πάρα πολύ στενά, θέλω να σου πω, όλες αυτές τις εξελίξεις και δεν αποκλείεται, ή μάλλον να το πω καλύτερα, επιχειρείται, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ενδεχομένως και μία συνάντηση το επόμενο διάστημα του κυρίου Νίκου Δένδια με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον κύριο Μάικ Πομπέο. Με τον οποίο έτσι κι αλλιώς, Βαγγέλη μου, είναι σε συχνή τηλεφωνική επικοινωνία, έτσι. Και με τον κύριο Πάια. Έτσι κι αλλιώς είχε και συνάντηση χθες με τον κύριο Πάια στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο γραφείο του ο κύριος Δένδιας. Υπάρχουν δηλαδή αυτές οι παρασκηνιακές διαβουλεύσεις, αυτό το έντονο διπλωματικό παρασκήνιο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Μάλιστα, κάποιοι αναφέρουν ότι η κυρία Μέρκελ, ακούσαμε νωρίτερα ότι μέσα στην εβδομάδα ενδεχομένως να αναζητήσει τηλεφωνικά τον κύριο Ερντογάν. Το έκανε μία φορά, αλλά φαίνεται ότι ο κύριος Ερντογάν κάπου ήταν, δεν έπιανε το κινητό του. Δεν ξέρω. Γιατί απέφυγε να της απαντήσει. Συνειδητά δεν έπιανε το κινητό του ενδεχομένως, έτσι. Ακριβώς. Και από την άλλη λένε ότι υπογείως και παρασκηνιακά εργάζεται προς την επίτευξη λύσης και ο Μανουέλ Μακρόν, ο οποίος όταν θα χρειαστεί την κατάλληλη στιγμή θα υπερασπίσει τα ελληνικά συμφέροντα. Που περιμέναμε και πιο άλλη, έτσι, δυναμική αντίδραση από τον κύριο Μακρόν. Βαγγέλη μου, σε παρασκηνιακά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρασκηνιακά πάντα γίνονται αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία για όποια εξέλιξη προκύψει.